Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Ορέστης μπαίνει ξανά στη διεύθυνση του ομίλου, μετά τον εκβιασμό που έκανε στη μητέρα του. Ο Μιχάλης ανήσυχος τρέχει στο σπίτι της Λουίζας, να μάθει πώς είναι η Κατερίνα. Ο Σπύρος είναι επιθετικός μαζί του, και του ζητάει να φύγει. Μια γυναίκα πηγαίνει στο ξενοδοχείο, και κατηγορεί τη Λουίζα ότι σκότωσε τον άντρα της. Η Δάφνη ζητάει από τον Αντώνη να γυρίσει σπίτι, με μόνη προϋπόθεση να ελέγχει εκείνη τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά όπως είναι φυσιολογικό, ο Αντώνης αρνείται. Ο Θάνος λέει στη Μαρία να πάνε στην αστυνομία να καταγγείλουν τη Δάφνη. Η Μαρία αρνείται, και του λέει ότι καταλαβαίνει τον λόγο που συμπεριφέρεται έτσι. Τέλος, στο ξενοδοχείο επικρατεί πανικός, γιατί κάποιοι πελάτες έπαθαν τροφική δηλητηρίαση, και οι δημοσιογράφοι έχουν πέσει πάνω τους, να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.